Ελλάδα δεν θα ξαναεπηρεάσει την Κύπρο, σωστά? Ο Ηλίας επηρεάζει τον ελλαδικό κορμό, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Κυριάκου, επηρεάζει το νότιο Ιόνιο Πέλαγος με πολύ πολύ ισχυρές καταιγίδες από τα Χαράματα μέχρι και τώρα. Κατά τη διάρκεια της ψησινής νύχτας είχαμε ισχυρές καταιγίδες στο εσωτερικό, στην κεντρική Ελλάδα. Έχουν περιοριστεί από τις 4-5 το πρωί μέχρι και τώρα που μιλούμε στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους, αλλά αναμένεται ότι θα επηρεάσουν σταδιακά και το εσωτερικό, την κεντρική Ελλάδα για δεύτερη ημέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στην περιοχή από τα Ιωάννινα μέχρι και το Αγρίνιο, μέχρι και το Μεσολόγγι. Έχουμε καταιγίδες στην περιοχή και στα Επτάνησα, βεβαίως, του Ιωνίου Πελάγους. Έχουμε στην κεντρική Στερεά έχουμε καταιγίδες. Ενώ επίσης και ανοιχτά της περιοχής της Καλαμάτας. Πολύ όμως περισσότερη δραστηριότητα υπάρχει στο νότιο Ιόνιο Πέλαγος και δυτικά της Κρήτης. Πάμε στα δικά μας. Εμείς, μείωση της θερμοκρασίας. Σε εμάς, παρόλο που αναφέρεται στο δελτίο πρόγνωσης καιρού ασθενής χαμηλή πίεση, θα το επεξέτεινα ότι το σύστημα ηλίας που επηρεάζει την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τον καιρό στην περιοχή της Κύπρου. Καθώς έχουμε μεν ασθενή χαμηλή πίεση, κάποια φαινόμενα τοπικής βροχής ή και μεμονωμένης καταιγίδας σε επόμενες ημέρες δεν θα είναι ικανά να διασαλεύσουν, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσουν πρόβλημα στις δραστηριότητες στον τόπο. Φεύγουμε, είναι ήδη τέλος του Σεπτέμβρη. Φαίνεται ότι ο Οκτώβριος, την 1η Οκτωβρίου, έτσι αν επεκτείνω λίγο την πρόγνωση λίγο πιο μακριά, το απόγευμα 1η Οκτωβρίου ενδέχεται να έχουμε καταιγιδοφόρο δραστηριότητα και στην περιοχή της Κύπρου. Ναι, είναι συνδεδεμένα αυτά με το κυκλονικό σύστημα ηλίας, το οποίο έχει διάμετρο μερικών χιλιάδων χιλιόμετρων, αλλά τα φαινόμενα που θα μας επηρεάσουν θα είναι σαφώς υπιότερα της έντασης αυτών που επηρεάζουν τον ελλαδικό χώρο. Ναι, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μετά την στρατιωτική παρέλαση. Θα φροντίσουμε να είναι μετά την στρατιωτική παρέλαση. Θα φροντίσετε. Αφού τα καταφέρνετε, γιατί όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νικολαίδη. Από ό,τι φαίνεται, ναι, θα είναι μετά το μεσημέρι, μετά τις 12.00. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.